Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι η Κική από το κανάλι M&D. Κάντε την εγγραφούλα σας στο κανάλι μου, είναι εντελώς δωρεάν και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικίτσας. Όπως βλέπετε και από τον τίτλο φίλες και φίλοι μου, το νέο σύστημα διεξαγωγής ασυλίας είμαστε εδώ για να πούμε, να τα εξηγήσουμε και να τα καταλάβουμε. Τι αλλάζει από σήμερα στον τρόπο διεκδίκησης και κατάκτηση της ασυλίας. Και η είδηση έρχεται μέσω του Δοκάρι GR. Λοιπόν, το Survivor All Star επιστρέφει και οι μαχητές κάνουν ένα ακόμα πάρτι στο αγώνισμα για την κατάκτηση της πρώτης ασυλίας. Για την ακρίβεια στα αγωνίσματα για την κατάκτηση της πρώτης ασυλίας. Αφού από σήμερα αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής λόγω αποχώρησης Εύης Αλταφερίδου που άφησε τους διάσημους με 7 μόλις πέκτες και μόλις 2 κοπέλες. Σύμφωνα λοιπόν με το νέο σύστημα διεξαγωγής των ασυλειών, για να φτάσει μία ομάδα στην κατάκτηση ασυλίας, θα πρέπει να κάνει δύο νίκες σετ σε αγώνες των 8 πόντων. Σε περίπτωση ισοπαλίας, στα πρώτα δύο σετ ακολουθεί τρίτος αγώνας που θα καθορίσει και τον νικητή της ασυλίας. Με αυτόν τον τρόπο η παραγωγή ποντάρει αφενός στην αύξηση του ενδιαφέροντος στο αγωνιστικό σκέλος και αφετέρος στην κόποση των δύο ομάδων, ώστε να μπορούν τα αγωνίσματα των ασυλειών να είναι εξαιρετικά ανθυρώπα. Κάτι τέτοιο πάντως δεν ευωδόθηκε στην πρώτη ασυλία, την οποία κατέκτησαν οι μαχητές με 2-0 σετ. Το ενδιαφέρον απόψε εστιάζεται και στο Συμβούλιο του Νησιού, όπου οι διάσημοι ψηφίζουν τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση έκπληκτη. Συγγνώμη, έκπληξη, γιατί θα είναι ο στέλιος χανταμπάκης, αφότου θα δούμε στο επεισόδιο τι έχει δημιουργηθεί με το χανταμπάκι, τι κοτσομπολιά γίνανε και τι ίντρικες έχουν συμβεί. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι οι κοπέλες των κόκκινων έχουν ασυλία. Καλά ακούσατε! Μελίνα αλλά και Μαριαλένα έχουν ασυλία. Εως ότου αποχωρήσει ακόμη ένας άνδρας. Ναι, έχουν ασυλία. Σχολιάστε μου κάτω στο βίντεο και εσείς τα δικά σας. Πιστεύω να τα καταλάβετε. Άμα δεν τα καταλάβετε, ξαναβάλτε και ξανακούστε με άλλη μία φορά. Σας φιλώ, σας αγαπώ, σας χαιρετώ. Γεια σας τώρα!